Ελλάδα 2018 και η χώρα βρίσκεται για 8η χρονιά εν μέσω μιας σκληρής οικονομικής κρίσης με καταστρεπτικές συνέπειες για την κοινωνία και τους πολίτες της. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωζώνης κλήθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συνάψει δανειακές συμβάσεις με τους ευρωπαίους εταίρους της ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω της έλλειψης ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και της αδυναμίας δανεισμού της χώρας λόγω των τεράστιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι δανειακές αυτές συμβάσεις συνοδεύονται από υπομνήματα τα οποία ορίζουν τους κανόνες των δανειακών συμβάσεων, γνωστά και ως μνημόνια. Σύμφωνα με αυτά, επιβάλλονται στην Ελλάδα διαρθρωτικά οικονομικά μέτρα λιτότητας που θα εξηγιάνουν την οικονομία και υποβάλλονται από τους δανειστές ως εγγύηση της αποπληρωμής των δανείων. Όμως, στο διάστημα των 8 αυτών χρόνων, οι δείκτες της οικονομίας απέχουν δραματικά από τις εκτιμήσεις των δανειστών, ενώ σε πολλούς τομείς τα μέτρα αυτά όχι απλώς δεν εξηγίαναν την οικονομία, αλλά έφεραν αντίθετα έως και καταστροφικά αποτελέσματα. Με αυτά τα δεδομένα, είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς για το μέλλον της Ελλάδας σε μια όχι και τόσο στερεή Ευρώπη. Υπήρξαν μια εστία αντιπαράθεσης και ένα κρίσιμο σύνορο που ουσιαστικά μας εισάγει στη σύγχρονη εποχή για πολλούς και κατά τη γνώμη μου σωστά η Βαλκανική πόλεμη είναι για το προήμιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η σύγκρουση Βενιζέλου Βασιλιά για το ζήτημα της ένταξης της Ελλάδας στο Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο, αυτό ήταν ένα πολύ βαθύ ρήγμα. Δεν ήταν μόνο ένα ρήγμα στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής, αλλά επηρέασε στη συνέχεια θεσμούς, πολιτικά κόμματα, κοινωνικές συμμαχίες, διέρεσε τη χώρα στα δύο για δεκαετίες και άφησε τραύματα ανεπούλωτα τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 40-50. Υπήρξε, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, μια βασική τομή στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ιστορία που ήταν η τομή της κατοχής, της γερμανικής και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε, όπου η Ελλάδα χωρίστηκε από ένα μεγάλο ρήγμα. Ο παλιός πολιτικός κόσμος, οι παλιές αστικές ελίτ απαξιώθηκαν πλήρως λόγω της συνεργασίας ενός μεγάλου τμήματός τους με τον Γερμανό κατακτητή και της δραπέτευσης του υπόλοιπου τμήματος, του φιλοαγγλικού ας το πούμε έτσι, στο εξωτερικό, ενώ το βάρος της λαϊκής αντίστασης το πήρε στους ώμους του το αιωνικό μπλοκ. Βεβαίως με την επέμβαση και των ξένων δυνάμεων και τα τραγικά λάθη της αριστερής ηγεσίας κατάφερε να επανέλθει στα πράγματα ο παλιός αστικός πολιτικός κόσμος, πάνω στα τάγκ του Σκόμπι βέβαια, αλλά παρόλα αυτά η ηθική απαξίωση της ελληνικής αστικής τάξης ήταν κάτι που συνόδευε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η αριστερά διεκδικούσε πάντα την επανοδότηση στο προσκήνιο από τις πρώτες εκλογές όπου η ΕΔΑ εκτοξεύθηκε στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέχρι και τη Χούντα των Συνταγματαρχών υπήρχε πάντα αυτό το ρήγμα, ήταν πάντα ενεργό. Στην Ελλάδα, μετά τον εμφύλιο, αποκαταστάθηκε μία τάξη πραγμάτων
στην οποία τον κυρίαρχο τόνο έδωσαν οι μαυραγωρίτες, δηλαδή οι άνθρωποι της κατοχής που είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Και αυτοί ήσαν οι νεόπλουτοι που έκαναν περιουσίες στην κατοχή. Δηλαδή, αν προσέξεις, οι μεγάλες περιουσίες μετά τον εμφύλιο είναι αυτές που φτιάχτηκαν στην κατοχή. Δεν ήταν συνέχεια από τις προηγούμενες, δεν είναι κληρονομημένες, αλλά φτιάχτηκαν εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 40. Με διάφορες μεθόδους. Είτε με τους Γερμανούς, είτε στη συνέχεια με την εκμετάλλευση αυτών που εδιώκονται. Υπήρξε το δεύτερο ρήγμα κατά πολλούς ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες, το σημαντικότερο ρήγμα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, που ουσιαστικά συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ένα πολύ αδύναμο θεσμικά πλαίσιο δημοκρατικών θεσμών, αλλά και ταυτόχρονα να προσθέσω εγώ μια ισχνή φιλελεύθερη κουλτούρα. Ισχνή φιλελεύθερη κουλτούρα που αμφισβητήθηκε από δύο πλευρές με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική ένταση, αλλά πάντως υπονομεύτηκε και από τις δύο. Από την κομμουνιστική αριστερά που είχε και βέβαια ευρύτερα, όχι μόνο την κομμουνιστική, αυτό που τότε ονομαζόταν κομμουνιστική αριστερά και συνοδοιπόρους της, δηλαδή από μια αντίληψη εξισωτικού κόσμου, οικοδόμηση σοσιαλισμού, όλα αυτά τα στοιχεία εν πάση περιπτώσει που λίγο πολύ αποτυπωνόταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτό που ονομαζόταν στον ψυχρό πόλεμο Ανατολικό Μπλοκ, Σοβιετικό Μπλοκ, πείτε το πώς θέλετε. Από την άλλη πλευρά όμως υπονομεύτηκε και από τους νικητές του εμφυλίου, οι οποίοι έχοντας ως στρατηγική να περισσώσουν την Ελλάδα από το κομμουνιστικό κίνδυνο και να την διατηρήσουν στο Δυτικό Μπλοκ, ακολούθησαν εκείνη την εποχή τα χνάρια και τα μονοπάτια του μακαρθισμού και της μακαρθικής Αμερικής. Ουσιαστικά το κλειδί για να καταλάβουμε τη μετάβαση από μια αυταρχική μετεμφυλιακή Ελλάδα η οποία ενέτασε τον εαυτό της στο διεθνές περιβάλλον αλλά με βίαιο και αυταρχικό τρόπο, δηλαδή η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, σήμαινε ότι με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο θα κατέστειλε στο εσωτερικό της οποιαδήποτε τέτοια αμφισβήτηση. Από αυτό το πλαίσιο φτάνουμε στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ο Κρίκος είναι η στρατηγική επιλογή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτό που σώζει την Ελλάδα είναι η στρατηγική κάποια στιγμή πεποίθηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι η Ελλάδα πρέπει να ενταχθεί στην τότε μόλις διαμορφωμένη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και ουσιαστικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ομολογώ δεν ξέρω καθόλου τι έχει ο Καραμάλης στο μυαλό του, αλλά όπως και να έχει αυτή η επιλογή, έτσι όπως θα αποτυπωθεί εν τέλει αργότερα, δηλαδή στη δεκαετία του 80, θα επηρεάσει βαθιά και σε κάποιο βαθμό βία τη χώρα στους θεσμούς της και στην κουλτούρα της, γιατί θα διαμορφώσει αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκοποίηση των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών θεσμών, αλλά σε κάποιο βαθμό και των νοοτροπιών. Τι σημαίνει αυτή η ευρωπαϊκοποίηση? Σημαίνει δύο κυρίως πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι η δημοκρατία είναι πια το αναμφισβήτητο πλαίσιο μες στο οποίο κινούμαστε. Δηλαδή, οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά. Στο δεύτερο κομμάτι, στην αμφισβήτηση από τα αριστερά, θα τελειώσει κατά μία έννοια αυτό, όπως και να έχει το 89 με το τέλος
της Σοβιετικής Ένωσης και την, το 89-91 και τη διάλυση του Σοβιετικού Μπλοκ παγκοσμίως, αλλά θα τελειώσει αυτή η συζήτηση και από τα δεξιά, από το 1974 μέχρι το 1980 ουσιαστικά. Άρα η δημοκρατία αποτελεί για μας το αναμφισβήτητο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο, ότι η ελεύθερη οικονομία ή έστω η μεικτή οικονομία αποτελούν τη βάση, την παραγωγική βάση, τον τρόπο μέσα στον οποίο κινούμαστε από οικονομικής πλευράς για να ζήσουμε ως χώρα. Η προσπάθεια των συστημικών δυνάμεων να σταθεροποιήσουν την ιδεολογική και πολιτική τους ηγεμονία στην Ελλάδα βρήκε μια καινούργια μεγάλη ιδέα. Στη θέση της παλιάς μεγάλης ιδέας του Κολέτη ή του Βενιζέλου, της Ελλάδας των τριών υπήρων και των πέντε θαλασσών, ήρθε η καινούργια μεγάλη ιδέα που ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική. Με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό κατεστημένο και το κοινωνικό έβρισκε ένα θετικό όραμα, καινούριο. Και όχι μόνο μια αρνητική ιδεολογία που ήταν η ιδεολογία της κομμουνιστοφαγίας, του κομμουνιστοσυμμορισμού και ούτω καθεξής. Έβρισκε ένα θετικό πρότυπο ότι με την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια η Ελλάδα θα πάψει πρώτον να είναι αγκιστρωμένο ψάρι των ΗΠΑ και ότι θα ενταχθεί, ας πούμε, σε μια Ευρώπη που εμφανιζόταν ως αυτόνομη απέναντι στις δύο υπερδυνάμεις τότε εποχής. Έβρισκε ταυτόχρονα ένα πολιτικό όραμα ότι θα φύγουμε από την εποχή του προτεκτοράτου, των ξένων επεμβάσεων και θα μπούμε στο δρόμο μιας κανονικής, ας το πούμε έτσι, δυτικού τύπου δημοκρατίας, χάρη στην ευρωπαϊκή εγγύηση. Και τρίτον, ένα κοινωνικό όραμα ότι θα προσεγγίσουμε σταδιακά το επίπεδο ζωής της Δυτικής Ευρώπης με ένα καπιταλιστικό βέβαια δρόμο ανάπτυξης, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος που υπήρχε εκείνη την εποχή. Βέβαια, όταν μπήκαμε εμείς στην ΕΟΚ τότε, που έγινε μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, την αλήθεια ότι ο νεοφιλελευθερισμός και η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους χτυπούσε ήδη την πόρτα της Ευρώπης και του κόσμου. Είχε βγει η Θάτσερ από το 79 στην Αγγλία και ο Ρίγκαν από το 81 είχε αναλάβει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, την ίδια εποχή που έβγαινε εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ με υποσχέσεις κοινωνικής μεταρρύθμισης, είχαμε στην Γαλλία την κυβέρνηση σοσιαλιστών κομμουνιστών υπό τον Φρανσουά Μιτεράν, είχαμε στην Ισπανία την νίκη των σοσιαλιστών με τον Γκονζάλες εκείνη την εποχή που ήταν η αριστερή πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και δεν είχε χάσει την κοινωνική του έγκλη αυτό το ευρωπαϊκό ιδανικό σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Είμαστε αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων, προσοχή, φιλελεύθερων δημοκρατιών, γιατί αυτό είναι το βασικό. Αυτό που μας ενώνει με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ότι είμαστε χριστιανοί, ούτε ότι υπάρχει ένα κοινό, ας το πούμε έτσι, ιστορικό παρελθόν αρχαίο. Αυτό που μας ενώνει πια είναι η αντίληψή μας για τη δημοκρατία και για τις σχέσεις των ανθρώπων με το κράτος και τον νόμο και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτό που, ας το πούμε έτσι σχηματικά, αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό και το ξαναλέω, ως το φιλελεύθερο δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό το κομμάτι όμως δεν έγινε ποτέ πραγματικά αποδεκτό, θα έλεγα, από ισχυρές μειοψηφίες και από ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερά, σε τμήματα της αριστεράς και σε τμήματα της δεξιάς. Άρα εδώ βρίσκεται ένα μέρος του προβλήματος, δηλαδή η προσπάθεια διαχείρισης οικονομικών προβλημάτων ανάγεται αυτομάτως σε ιδεολογικό ζήτημα σχέσης της Ελλάδας με την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μετά τη μεταπολίτευση έναν εθνικό στόχο, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ, Κωνσταντίνος Καραμαλής.
θα σας ρίξω στα βαθιά για να κολυμπήσετε. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τρόπος. Η Ελλάδα το 1980, για παράδειγμα, ήταν μια χώρα η οποία είχε παραγωγή. Είχε βιομηχανίες οι οποίες ήταν προβληματικές όσον αφορά τα δάνειά τους, και αυτό οφειλόταν στην πολιτική των κυβερνήσεων από την περίοδο της Χούντας αλλά και στη συνέχεια. Υπήρχε πρόβλημα, αλλά ήταν παραγωγικές. Επειδή όμως υπήρξαν τα γνωστά πακέτα χρηματοδοτήσεις, αυτό επικαλύφθηκε. Αλλά λειτουργήσε αποδιαρθρωτικά, άλλαξε το χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, περιόρισε δραστικά το βαθμό αυταρκιάς της. Δεν λέω ότι θα φτιάχνε η Ελλάδα αυτοκίνητα, αλλά μπορούσε να φτιάχνει πολλά άλλα πράγματα που σήμερα εισάγει. Είχε όλες τις προδιαγραφές. Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ τότε, ήταν ένα σοκ. Είχε μια τόσο μεγάλη δύναμη στο ιδεολογικό επίπεδο η Ελλάδα στην Ευρώπη, που ήταν σχεδόν αδύνατο να του αντισταθεί κανείς. Γιατί ακούμπαγε, αν θέλετε, μεγάλα ερωτήματα που υπήρχαν στο εθνικό βίο εδώ και αιώνες. Ελλάδα είναι Ανατολή, είναι Δύση, έρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έζησε διαφωτισμό, έζησε το δικό του διαφωτισμό, ένα πολύ όμως ειδικό τρόπο. Πού θα γυρίσουμε από εδώ, από εκεί, τι είμαστε? Η Ελλάδα είναι μια διάμεση ζώνη, η οποία έχει ασπαστεί ευρωπαϊκές αξίες. Άλλωστε αυτά συνδέονται και με το δικό της παρελθόν, αυτές οι αξίες. Και εκεί είδαμε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι σε ένα πρώτο επίπεδο υπήρχαν αντιστάσεις, ήταν πολύ ισχυρή για να αναχαιτιστεί ή για να γίνει με όρους οικονομικού και κοινωνικού ορθολογισμού. Τίποτα. Ήταν ένα κύμα το οποίο τα σάρωσε όλα. Θα ήταν αδιανόητο να υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Για την Ευρώπη θα ήταν αδιανόητο, αλλά θα ήταν αδιανόητο και για την Ελλάδα να βλέπει την Ευρώπη απέναντι. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συλλάβει άνθρωπος που εχέφρον την Ευρώπη και να λείπει η Ελλάδα, και δεν μπορεί Έλληνας εχέφρον να φανταστεί ότι υπάρχει η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι έξω. Δεν γίνεται, αφού η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της Ευρώπης. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακόμα και από την εποχή της δικτατορίας έχουμε μία, θα έλεγα είσοδο, θα έλεγα επέλαση της μικρομεσαίας θάλασσας, η οποία είχε διαμορφωθεί ήδη από τη δεκαετία του 60 στο προσκήνιο. Περίοδος του 1980, η δεκαετία αυτή που είναι η περίοδος του πρώτου Πασόκ, είναι μια περίοδος κοινωνικών ανακατατάξεων. Μπορούμε να πούμε ότι είχε πολλά θετικά αλλά και πολλά αρνητικά. Θετικά γιατί δόθηκε η ευκαιρία σε ανερχόμενα μεσαία, μικρομεσαία στρώματα να έχουν ευκαιρίες και να κάνουν πράγματα. Αρκετά εξ αυτών και πολύ δημιουργικά, πρέπει να πούμε. Τέτοιες ευκαιρίες δεν θα είχαν σε προηγούμενες δεκαετίες, και αυτό ήταν ένα, θα έλεγα, ιστορικό γεγονός, με την έννοια ότι είχαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κοινωνική ολοκλήρωση.
απρόσθετα ότι αυτή η κοινωνική ολοκλήρωση είχε σχετικά και μικρό κόστος. Γιατί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αυτή η κοινωνική ολοκλήρωση έχει προηγηθεί, είχαμε ακραία φαινόμενα. Θα πρέπει να πούμε ότι η δεκαετία του 80 που συντελείται αυτή η διεργασία στην Ελλάδα είναι μια δεκαετία όπου έχουμε την παγκοσμιοποίηση και έχουμε και όλα τα φαινόμενα του lifestyle παγκοσμίως. Άρα η Ελλάδα μπαίνει σε μια ιστορική στιγμή που άλλες κοινωνίες μπαίνουν να αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση, αλλά έχοντας προδιαγραφές, έχοντας δηλαδή δημιουργήσει κάποιο είδους αναχώματα σε επίπεδο νοοτροπιών, σε επίπεδο ιδεολογίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, ας το πούμε, άναρχη και θα έλεγα λιμασμένη, βάλτε το κάπως εισαγωγικά, έτσι, συμπεριφορά, και είναι κατανοητό. Η ελληνική κοινωνία έρχεται από δύσκολες περιόδους. Όλα αυτά τα μικρομεσαία στρώματα συνήθως είναι αγροτικής καταγωγής, έχουν υποστεί στερήσεις και είναι η περίοδος που πιάνουν χρήματα στα χέρια τους, βελτιώνουν τη ζωή τους, και ακριβώς επειδή είναι και ξεκομμένα από τις ρίζες, τους είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούν σε προκλήσεις όπως είναι αυτές, και μάλιστα γενικευμένες προκλήσεις και προκλήσεις συνδυαστικές. Δηλαδή έχουμε μια οικονομική άνοδο. Το κορίτσι από μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας νιώθει ότι αν δεν έχει Louis Vuitton είναι εκτός αγοράς, ερωτικής αγοράς, κοινωνικής αγοράς. Βλέπουμε να κυκλοφορούν οι Porsche, έτσι. Βλέπουμε οι κροτικές επιδοτήσεις να γίνονται, να σπαταλώνται. Έχουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα. Έχεις βάλει έναν πεινασμένο σε ένα σχετικά πλούσιο τραπέζι. Κανείς δεν το αντιλαμβανόταν ως μείζον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, παρότι ήταν. Και το ευρώ στη συνέχεια είναι ένα παγκόσμιο πείραμα, θα έλεγα, πρωτοφανές από πολλές πλευρές. Δηλαδή, μία πορεία συγκρότησης ενός κράτους, γιατί αυτό βλέπουμε, η οποία γίνεται ειρηνικά με αποφάσεις των μερών και όχι του κέντρου, χωρίς βία, που ενοποιεί σε ένα νόμισμα πολύ άνισες οικονομίες χωρίς να υπάρχει σκέπη του κράτους. Όταν λοιπόν δεκαετία του 90 με την συνθήκη του Μάστρι που βάζει τα θεμέλια της Ευρωζώνης, της λεγόμενης ΟΝΕ, δεν είναι δυνατό να υπάρχει νομισματική ένωση αν δεν υπάρχει οικονομική ένωση, αν δεν υπάρχει σύγκληση των οικονομιών, αν δεν υπάρχει δημοσιονομική ένωση,
Και για να υπάρχει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους πολιτική ένωση. Αυτή είναι η φυσική. Με αυτή τη σειρά γίνουν τα πράγματα. Έχετε πολύ δίκιο. Είναι παράλογο ευθύς εξ αρχής το να έχεις μία νομισματική ένωση, δηλαδή 18 χώρες με ένα κοινό νόμισμα, αλλά με 18 διαφορετικούς προϋπολογισμούς, με 18 διαφορετικές φορολογικές πολιτικές και με 18 διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές. Υποτίθεται ότι το κοινό νόμισμα, εκτός από το ότι προστατεύει τα ασθενέστερα νομίσματα όπως η δραχμή, η ελληνική, όπως η ιταλική λιρέτα, εκτός από αυτό υποτίθεται πως θα ήταν το εφαλτήριο, ας το πούμε έτσι, ο μοχλός για να πάμε σε μια οικονομική και κοινωνική σύγκληση. Το αντίθετο γίνεται. Ο ανταγωνισμός με το κοινό νόμισμα δεν καταργείται, απλώς παίρνει άλλες μορφές. Για παράδειγμα η Αγγλία ή το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είναι κατεξοχήν φορολογικός παράδεισος. Δηλαδή σου λένε ότι θα ανταγωνιζόμαστε όλοι με ίσους όρους και με το κοινό νόμισμα, αλλά σου κάνουν κοινωνικό ντάμπινγκ, διότι όταν η ελληνική εταιρεία τάδε μπορεί να διώχνει τα κέρδη της μέσω Λουξεμβούργου με τους φορολογικούς παραδείσους, σημαίνει ότι αποστραγγίζει το ελληνικό δημόσιο από τα δημόσια έσοδα και επομένως είναι ένας καθαρά δέμπτος ανταγωνισμός, έτσι. Αλλά και εγώ που έκανα αυτή την κριτική, πίστευα ότι αυτό είναι μία αντίφαση η οποία στην πορεία με κάποιο τρόπο θα διορθωθεί. Είναι ευρωσιοδοξία. Ανοησίες. Από την πρώτη στιγμή που αυτό έγινε, δηλαδή η συγκρότηση του ευρώ, πάρα πολλές φωνές και από το χώρο φιλελεύθερων οικονομολόγων και από το χώρο κενσιανών οικονομολόγων είπαν ότι αυτό είναι μια τρέλα. Στην Αμερική πάρα πολύ σημαντικοί οικονομολόγοι είπαν ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει ένα νόμισμα χωρίς κράτος, γιατί πρώτα φτιάχνεις το κράτος και μετά φτιάχνεις το νόμισμα. Το επιχείρημα είναι σοβαρό. Πρέπει όμως να πω ότι το ίδιο σοβαρό ήταν και το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να φτιαχτούν κρατικοί θεσμοί χωρίς να υπάρχει ένα ενιαίο κράτος. Και τα ενιαία κράτη φτιάχνονται με ισχύ, με βία. Κι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, σε αυτά τα 50-60 χρόνια ζωής της, με πολύ κόπο, πολύ σταδιακά, πολύ αργά πολλές φορές για τους οπαδούς του φεδεραλισμού της ομοσπονδιοποίησης, φτιάχνει θεσμούς, φτιάχνει νομικά πλαίσια και είναι μία μίμηση ίδρυσης κράτους η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία πράξη μίμησης ίδρυσης κράτους, η οποία απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από το σύνηθες, γιατί δεν υπάρχει βία. Τώρα μένει το τεχνικό ζήτημα για το ευρώ. Σε αντίθεση με όλα τα νομίσματα του κόσμου, δεν προβλέπει μηχανισμούς προστασίας του σε περίοδο κρίσης. Και δεν προβλέπει, όχι από αμέλεια, αλλά από ένα πονηρό λόγο. Ο καγκελάριος Χέλμουντ Κόλ εισηγήθηκε, τόλμησε και εισηγήθηκε και εγκρίθηκε στη συνθήκη του Μάστρη ότι καταργούμε την αρχή της αλληλεγγύης, διότι έδωσε το σκεπτικό. Τι θα πει αλληλεγγύη? Αλληλεγγύη θα πει οι επιτυχημένοι να είναι αλληλέγγυοι με τους αποτυχημένους. Αυτό είναι τιμωρία. Δηλαδή, όποιος επιτυχάνει να τιμωρείται, λέει. Είπε ο Κόλ, και είναι δεκτό αυτό. Καταργούμε την αλληλεγγύη για να μην πληρώνει τις συνέπειες της αποτυχίας του αποτυχημένου ο επιτυχημένος. Δηλαδή, είναι ένα δώρο στον επιτυχημένο με αποτέλεσμα έκτοτε οι αποκλίσεις εισοδημάτων και βιωτικού επίπεδου στην Ευρώπη να αυξάνονται αντί να μειώνονται όπως ήταν τα πρώτα 30 χρόνια με τη συνθήκη της Ρώμης. Αφού καταργήθηκε η αρχή της αλληλεγγύης, οι αποστάσεις μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν. Αυτή είναι η θεωρία την οποία εφαρμόζει σήμερα η Μέρκελ. Είναι η αρχή που εισήγαγε ο καγκελάριος Κόλ. Κατά συνέπεια ήταν δεδομένο ότι πάμε εκεί και ότι όλα έπρεπε να καλυφθούν και για να υπηρετήσουν αυτό το στόχο. Γιατί είναι στην πραγματικότητα ο επόμενος κρίκος της ίδιας αλυσίδας. Γίνεται και αυτό εθνικό στόχος. Να
Αυτός ο παραλογισμός ήταν εγγενής όμως εξ αρχής στην δημιουργία της Ευρωζώνης. Ήταν εγγενής ήδη από την Συμφωνία του Μάστριχτ, που είχε τη σφραγίδα δύο δυνάμεων τότε, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Όπως γνωρίζετε, ήταν η Γαλλία εκείνη η οποία είχε τη μεγαλύτερη αγωνία για το ευρώ, γιατί πίστευε ότι έτσι θα δέσει την Γερμανία στο ευρωπαϊκό άρμα και δεν θα είχαμε την εκρανάσταση του εφιάλτη μιας γερμανικής Ευρώπης, αλλά θα είχαμε τη συνέχιση μιας ευρωπαϊκής Γερμανίας. Ο βουλευτισμός μας, η δημοκρατία μας είχε προβλήματα πάντα, αλλά εδώ έχουμε άλλο τύπο προβλήματα. Νέοι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι, οι οποίοι έχουν προκύψει σε κάποιο βαθμό από το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και συνδέονται με τη νέα Ελλάδα, την Ελλάδα των επιδοτήσεων αλλά και την Ελλάδα των έργων κλπ. Κλπ. Αποκτούν δεσπόζουσα θέση, λειτουργούν σαν ολιγοπόλια, διαπλέκονται με την εξουσία και εκεί πια έχουμε το φαινόμενο όχι του πεινασμένου αλλά της διαμόρφωσης μιας ολιγαρχίας η οποία ελέγχει τα μίντια και όταν δεν τα ελέγχει ευθέως, δηλαδή δεν είναι ιδιοκτήτες, έχουν έμεση σχέση ή μέσω συμμαχιών με άλλους ολιγάρχες που έχουν ή μέσω χρηματοδότησης. Δίνουν δηλαδή το χαράτσι τους για να έχουν όχι μόνο ασυλία αλλά ενδεχομένως να τα χρησιμοποιούν κιόλας. Είναι η πολιτική elite η οποία πια αποκτά όλο ένα και περισσότερο ρόλο εταίρου παύλα υπαλλήλου και επειδή είναι μια περίοδος σχετικής ευημερίας αυτά δεν είναι πολύ ενοχλητικά. Το μήνυμα που έρχεται από την κορφή είναι εσείς μπορείτε να φοροδιαφεύγετε, να χτίζετε παράνομα, να παίρνετε επιδόματα που δεν δικαιούστε χωρίς έλεγχο και εμείς μην ασχολείστε με το τι κάνουμε εμείς στην κορυφή. Αυτό ήταν το άρρητο κοινωνικό συμβόλαιο όπως εκφυλίστηκε, γιατί δεν ξεκίνησε έτσι. Έτσι λοιπόν φτάνουμε με την πάροδο των χρόνων, αυτό το μοντέλο διωγγώνεται, κυριαρχεί και εκεί έχουμε χρονικά τη σύμπτωση με την είσοδο στο ευρώ. Η είσοδος στην Ευρωζώνη προσφέρει στην Ελλάδα φτηνά δάνεια. Αν η Ελλάδα για παράδειγμα είχε μείνει στη δραχμή, δεν θα την είχε δανείσει ποτέ κανείς όσα χρήματα. Και όχι με τόσο χαμηλά επιτόκια. Είχε λοιπόν εύκολο χρήμα. Οι Γερμανοί είχαν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, τα οποία τι έπρεπε να τα κάνουν ή έπρεπε να τα επενδύσουν στη χώρα τους, προτιμούσαν να τα δανείζουν στις νότιες χώρες. Στην Ελλάδα συνδέεται επίσης και με τα Ολυμπιακά έργα, που δημιουργεί την αίσθηση μιας μεγάλης ευημερίας. Το 2004 με τους Ολυμπιακούς, ακόμα και με την κατάκτηση του γύρω συμβολικά, έχουμε το απόγειο της Ελλάδας, της ισχυρής Ελλάδας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, η ισχυρή Ελλάδα είναι ένα σύνθημα της σημειτικής περίοδου. Ο λαϊκισμός είναι σύμφυτο όλων των κοινωνιών. Παντού και πάντα υπάρχουν λαϊκιστές, ακόμα και στις καλύτερες δυτικές κοινωνίες. Απλώς εδώ νομίζω ότι τεράστια ευθύνη έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Σε όλες τις δυτικές χώρες, σε όλες τις εύρυθμες δημοκρατίες, αυτός ο λαϊκισμός φιλτράρεται από μόνος τους δημοσιογράφους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, αυτός ο λαϊκισμός διωγγώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Το πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα, μια από τις μεγαλύτερες συνιστώσεις της ελληνικής χρεοκοπίας ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί οι οποίοι μονίμως κλαίγαν στα παράθυρα, το δίκαιο του λαού, η συνταξούλα του παππού, εκείνο το άλλο, άσχετα αν κάποια από αυτά είχαν πραγματικά δίκαιο, κάποια από αυτά τα αιτήματα, αλλά δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα ένα αίτημα κάποιας κοινωνικής ομάδας, ποτέ, τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που να πούν κάποιος ότι, παιδιά, αυτό είναι άδικο. Ποτέ. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τεράστια ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και για την διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού σε αυτό το χυδαίο πράγμα το οποίο λέει θέλω, θέλω, θέλω και μόνο θέλω χωρίς τίποτα, έχουν παίξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Σημιτική περίοδος, επειδή είχε στο ρητορικό οπλοστάσιο τον πόλεμο αντίον του λαϊκισμού, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Έπρεπε να διαχειριστείς αυτή τη μετάβαση με ένα εξαιρετικά προσεκτικό τρόπο. Τι έκανες? Είπες ότι το ευρώ είναι ουσιαστικά ο παράγοντας ευημερίας μας. Ένα μαγικό πράγμα που εξασφαλίζει την ευημερία. Ήταν τότε που ο κύριος Τουρνάρας, και όχι μόνο ο κύριος Τουρνάρας, είχαν εφεύρει τη θεωρία ότι σε συνθήκες κοινού νομίσματος δεν έχει καμία σημασία το ισοζύγιο τριχνών συναλλαγών. Νομίζω ότι πρωτοετής φοιτητής τέτοιου είδους ψευδεστήσεις δεν μπορούσε να έχει. Το καράβι είχε πάρει πορεία για τα βράχια. Εάν δει κανείς την μεταπολιτευτική ιστορία, θα προσέξει ότι σε όλες τις εκλογές, σε όλες τις εκλογές, ακόμα και στις εκλογές του 81, υποτίθεται ότι είναι πριν την κακή δεκαετία του 80, πάντα πριν τις εκλογές το έλλειμμα αυξανόταν. Συνεπώς αυτό είναι μια ιστορία ολόκληρης μεταπολίτευσης. Κάποιες φορές περισσότερο, δεκαετία του 80, και κάποιες φορές λιγότερο, δεκαετία του 90. Απλώς υπήρχε ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο έλεγε το εξής, ότι οι κυβερνήσεις για να κερδίζουν εκλογές σκορπούσαν λεφτά στο πελατειακό κράτος. Βεβαίως από την άλλη μεριά οι κυβερνήσεις πάντα είχαν μια πολιτική σοφία, θα τη λέγαμε. Μόλις οι δείκτες πλησίαζαν προς τα κόκκινα, είχαν τη σοφία να κάνουν ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης. Μέχρι το 2007, ας πούμε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή έκανε ό,τι και οι προηγούμενες. Ξόδευαν όσο μπορούσαν, έτσι. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό κάνουν. Το 2007, μόλις αρχίσαν να κοκκινίζουν τα νούμερα, αντί να πατήσουν φρένους στις δαπάνες και να κυνηγήσουν τα φορολογικά έσοδα, πάτησαν γκάζι στις δαπάνες και αφήσαν τα φορολογικά έσοδα. Και έτσι φτάσαμε με ένα πρωτογενές έλλειμμα 24 δις εξωφρενικό ευρώ το 2009, το οποίο δεν συμμαζευόταν με τίποτα. Βεβαίως, πολλοί λένε ότι συνέβαλε, το λεφτά υπάρχουν κτλ. Ναι, όλα αυτά συμβάλλουν, αλλά είχαμε ήδη πέσει τον κρεμό από το 2009 με τις αγροφυλακή, είχαν κάνει αγροφυλακή. Μια μέρα είχαν βγει οι αγρότες, θυμάμαι, και τους δώσανε έτσι 500 εκατομμύρια, 100.000 προσλήψεις δια stage, τάχα μου κτλ. Δηλαδή, η καταστροφή που έφερε η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν ότι σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο πριν τον κρεμό. Αντιθέτως, πάτησε γκάζι. Έτη αυτής της κρίσης που ζούμε είναι ενδογενή του συστήματος στο οποίο ζούμε.
Αυτή η κρίση δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Δεν ξεκίνησε από την υπηρετική Ευρώπη, ούτε από τη Γερμανία, ούτε από τη Γαλλία. Ξεκίνησε από τη Μέκα και τη Μεδίνα του παγκόσμιου χρηματιστικοποιημένου καπιταλισμού, δηλαδή από τη Wall Street στη Νέα Υόρκη. Εκεί έσκασαν οι μεγάλες φούσκες, εκεί έπεσε η Lehman Brothers και ούτω καθεξής. Ένας σεισμός δεν σημαίνει πως θα προκαλέσει τις μεγαλύτερες καταστροφές πάνω στο επίκεντρό του. Θα τις προκαλέσει στη διαδρομή του σεισμικού κύματος που θα βρει τα πιο ασθενικά σπίτια. Προφανώς επειδή το έδαφος ήταν σαθρό σε μια σειρά χωρών του κόσμου, έπληξε χειρότερα τις περιοχές που ήταν πιο ασθενείς. Και για να έρθουμε πάλι στα δικά μας, είδατε την περίπτωση της Ευρωζώνης. Και φτάνουμε τώρα στην κρίση, όπου, όπως ξέρεις, στην κρίση όλα κρίνονται. Και τώρα που έπρεπε να έχει συμπληρωθεί, να συμπληρωθούν τα κενά του, η Γερμανία πατάει φρένο και λέει δεν συμπληρώνται. Οι ιδρυτικές συνθήκες είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή το 1992. Και το ευρώ υιοθετήθηκε με την προοπτική ότι θα συμπληρωθούν τα κενά. Και τώρα που ήρθε η στιγμή να συμπληρωθούν, αρνούνται να το κάνουν. Και επικαλούμενοι ότι το απαγορεύουν οι ιδρυτικές συνθήκες. Εδώ βρισκόμαστε. Ακόμα και οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, για να δίδει χρήμα ρευστότητα στις χώρες μέλη, η Γερμανία αντιτίθεται, τις καταδικάζει με επίκληση των ιδρυτικών συνθήκων. Δηλαδή, τη στιγμή που ο Ντράγκη παίρνει πρωτοβουλίες εκτός των συνθήκων, απαγορευμένες, όπως του λέει ο Βάιντμαν, ο πρόεδρος της Μπούντεσμαν, ότι απαγορεύεται. Και αυτός λέει: απαγορεύεται, ξεαπαγορεύεται, εγώ θα το κάνω. Θα το κάνω 6 φορές. Πρέπει να γίνει και ακόμα μία, ακόμη και αν απαγορεύονται και κόντρα στις συνθήκες, για προκειμένου να σωθεί. Πρέπει να θυμίσω ότι μας είπαν ότι η Ελλάδα είναι το μαύρο, το λέω με δικά μου λόγια, αλλά είναι το μαύρο πρόβατο σε ένα άσπρο κοπάδι. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Πλώς η Ελλάδα ήταν ο πιο αδυναμός κρίκος σε μια καθόλου στέρεα ευρωπαϊκή αλυσίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ο πιο αδυναμός κρίκος λόγω των δικών της παθογένειων. Καμιά αμφιβολία. Παθογένειες οι οποίες οξύνθηκαν και κατέστησαν μοιραίες ακριβώς μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και λόγω του ευρώ ιδιαίτερα. Thank you.
δηλώσει ότι δεν θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης. Αύριο θα υπάρξει νέα επικοινωνία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού και της νέας κυβέρνησης. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συγκαλέσει σύσκεψη των Αρχηγών του Πολιτικού. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο 0. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται αύριο να αναλάβει μια ιστορική ευθύνη. Καλείται να εξετάσει και να εγκρίνει το νέο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Η νέα δανειακή συμφωνία εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή μας με 130 δισεκατομμύρια ευρώ και μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε το υπάρχον δημόσιο χρέος κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη μείωση του χρέους θα απελευθερωθούν πολύτιμοι πόροι. Θα δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητος και εμπιστοσύνης. You know, on behalf of the EFD, Mr. Farage. Well, Commissioner, you picked the right man. Puppet Papademos is in place. And as Athens caught fire on Sunday night, he rather took my breath away. He said, violence and destruction have no place in a democratic country. What democratic country? He's not even a democratically elected prime minister. He's been appointed by you guys. And Greece isn't run through democracy now. It's run through a troika. Three foreign officials that fly into Athens airport and tell the Greeks what they can and can't do. The violence and destruction that you saw on Sunday is being caused directly because people are having their democratic rights taken from them. What else can they do? And I must say, if I was a Greek citizen, I would have been out there joining those protests on Sunday. I'd be out there trying to bring down this monstrosity that has been put upon those people. Downtown Athens as a leader of Syriza, the far-left party, Alexis Tsipras, hailing a historic moment. Στη Λιμπερασιόν μιλούν για μια νέα προοπτική για την Ελλάδα, για την ελπίδα απομάκρυνσης από τη λιτότητα στην Ευρώπη. Από την Ελλάδα, Αλέξης Τσίπρας, το νέο πρόσωπο της Ευρώπης. Στους Times, συγκλονίστηκε η Ευρώπη από την ελληνική εξέγερση κατά της λιτότητας. Η χώρα είναι εκτός αγορών. Εξαντλήσαμε αυτό το εξάμηνο κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα κάθε περιθώριο ρευστότητας χωρίς δανεισμό. Η συμφωνία αυτή ήταν για μας, όπως θα ήταν και για κάθε άλλη κυβέρνηση και για κάθε άλλον στη θέση μου, μια αναγκαστική επιλογή. Το ερώτημα είναι, αυτή η κρίση, η κατάρρευση και όλο αυτό που ακολούθησε είναι μια διαδικασία που θα εξηγειάνει. Εγώ θα βάλω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θυμάμαι τώρα, τον Νοέμβριο του 2011, η επίσημη πρόβλεψη της Κομισιόν για το ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν ότι θα μειωθεί κατά 2,6. Δεν αναφέρομαι στη έλεγε το 10. Γιατί... Αλλά αναφέρομαι λοιπόν τέλος του 11, Νοέμβριος του 11, για το 12. Ξέρετε πόσο έκλεισε, 7. Πρόβλημα ήταν μείον 2,6. Έκλεισε με απώλεια το 7. Ούτε σε πόλεμο.
Η Γερμανία, όπως ξέρετε, το 60% των πλεονασμάτων της, πάνω στα οποία κάθεται και θρέφεται, τα εξασφαλίζει από τις χώρες της Ευρωζώνης. Όταν λένε πως η Ελλάδα είναι μαύρο πρόβατο γιατί έχει τόσα ελλείμματα, άρα ζούσε πέραν των δυνατοτήτων της, το κατοπτρικό είδωλο αυτής της αλήθειας είναι η άλλη αλήθεια που κρύβουν, τα γερμανικά πλεονάσματα. Το να μην ανακυκλώνουν τα πλεονάσματα στις χώρες τους, να μην αυξάνουν τους μισθούς δηλαδή των εργατών τους, ώστε να μπορούν να καταναλώσουν περισσότερα και να μειωθούν τα πλεονάσματα, καταδικάζει όλο τον πλανήτη σε ένα κοινωνικό ντάμπινγκ προς τον κατώτερο κοινό παρονομαστή. Δηλαδή, καταδικάζει τον καθένα μας να ανταγωνιστεί τον άλλο, ποιος θα ρίξει πιο κάτω τα εργατικά μεροχάματα, ποιος θα ρίξει πιο κάτω το κοινωνικό κράτος, τις κοινωνικές παροχές, ώστε να γίνει ανταγωνιστικός. Οι χώρες που έχουν πλεονάσματα δεν έχουν λόγο να κάνουν λιτότητα. Αν υποτεθεί ότι αυτές που έχουν ελλείμματα είναι δικαιολογημένες και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αλλά η Γερμανία, η Ολλανδία έχουν πλεονάσματα. Η Αυστρία δεν είχαν λόγο να κάνουν την ίδια πολιτική. Αποδυναμώνεται η Ευρώπη, γίνεται αφέμαξη με αποτέλεσμα να πληρώνουν τις συνέπειες, να μεταδίδεται η κρίση. Η Ευρώπη να γίνεται εστία μόλυνσης που μολύνει την παγκόσμια οικονομία. Σε αυτόν τον παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο που γίνεται, η Γερμανία προς το παρόν νικάει. Συσσωρεύει πλεονάσματα σε βάρος των υπολείπων. Αυτό που κάνουν οι Γερμανοί και οι συνεταίροι τους είναι ότι το κράτος δίνει χρήμα για να χρηματοδοτήσει τις τράπεζες, τις δικές τους, που είναι σε πρόβλημα. Αν το έκανα απευθείας έτσι ομά, θα ξεσηκωνόντουσαν οι ψηφοφόροι, που θα λέγανε μας έχετε σε μισθούς πολύ χαμηλούς συγκριτικά, από αυτούς που θα έπρεπε να είναι, και δίνετε τα χρήματά μας στους τραπεζίτες. Οπότε πώς το κάνουνε? Το κάνουνε, δίνουν τα ίδια χρήματα στην Ελλάδα, η Ελλάδα τα πληρώνει στις δικές τους τράπεζες και χρησιμοποιούν την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες της περιφέρειας σαν αποδιοπομπαίο τράγο για να λένε ότι δεν τα δίνουμε στους δικούς μας τραπεζίτες, αλλά τα δίνουμε σε αυτούς τους τεμπερχανάδες. Αλλά τι να κάνουμε, που πρέπει να είμαστε μεγαλόθυμοι και να αποτρέψουμε μια καταστροφή στην Ευρώπη. Πώς έγινε η διαπραγμάτευση στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου? Καθυστέρησαν 4 ώρες να αρχίσει το Eurogroup, γιατί γινόταν διαπραγμάτευση. Ποιοι διαπραγματεύονταν? Σε ένα δωμάτιο ήταν ο κ. Σόιμπλε και στο άλλο ο κ. Βαρουφάκης. Και πήγαιναν από το ένα στο άλλο μεταφέροντας ποιος, ο Ντάισελμπλουμ, κεφαλής του Eurogroup, η Λαγκάρτ, το δούνο του, το Μοσκοβισί, ο αρμόδιος επίτροπος της Κομισιόν. Δηλαδή, διαπραγματευόταν ο Γερμανός με τον Έλληνα. Ο Έλληνας ήταν ο συνδιαφερόμενη πλευρά. Δηλαδή, επειδή ήταν ελληνικό το πρόβλημα. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε? Ως τι? Ως τι? Θα μου πείτε, δεν μπορούν να διαπραγματεύονται 19 υπουργοί. Βέβαια. Ας διαπραγματεύονταν ως Ντάισελμπλουμ, ως επικεφαλής. Μοσκοβίση και Λαγκάρ με τον Έλληνα. Αυτοί που θα είχαν λάβει υπόψη τους άλλους για να ετοιμάσουν μια φόρμουλα να την εξετάσουν. Άτυπο πλην ουσιαστικό αφεντικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ευρώπης. Αυτή η Ευρώπη δεν πάει μακριά. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Η Γερμανία είναι πολύ μικρή σε παγκόσμιο επίπεδο για να θέλει να είναι μόνη της και να παίξει ένα ρόλο, ας το πούμε έτσι, ξεχωριστό μόνη της μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο.
η Γερμανία έχει την ανάγκη την Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη, και η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ανάγκη τη Γερμανία. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διάσπασης της, αν και η λογική λέει ότι πρέπει να μείνει, διότι αυτή τη στιγμή σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου έχει Κίνα, Αμερική, ακόμα και Ινδία και Βραζιλία, μεγάλες πια οικονομικές δυνάμεις, λένε ότι η Γερμανία είναι πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, αλλά πολύ μικρή για τον κόσμο. Ακόμα και η Γερμανία είναι πολύ μικρή για αυτό το παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Συνεπώς, καλά είναι να μείνει ενωμένη. Και νομίζω ότι η λογική ακόμα και των λαών, δηλαδή αυτά τα νέα παιδιά που σήμερα βγαίνουν με Εράσμους, πετάγονται στην Ιταλία, κάνουν διακοπές στην Ιταλία χωρίς να αλλάζουν νόμισμα, χωρίς να περνάνε από τελωνία, χωρίς να στέκονται σε ουρές από τράπεζες για να πάρουν συνάλλαγμα και να πάνε, τα θεωρούν δεδομένα αυτά τα οποία για μας τους μεγαλύτερους δεν ήταν δεδομένα. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δυσάρεστη έκπληξη για αυτά τα νέα τα παιδιά ξαφνικά να βρεθούν αποκομμένα από την Ευρώπη. Και σήμερα νομίζω ότι και μέσα στη Γαλλία, όπως και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, υπάρχουν ισχυρές τάσεις, ανερχόμενες μάλιστα, αμφισβήτησης αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος όπως εξελίσσεται, και το αντιευρώ ή το αντιευρωπαϊκή ένωση ρεύμα, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι δεν ακολουθεί την κάθετη διαίρεση της κοινωνίας σε δεξιά-αριστερά, αλλά οριζοντίως διαπερνά όλους τους πολιτικούς χώρους και όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να δείτε στη Γαλλία, για παράδειγμα, από την ακροδεξιά της κυρίας Λεπέν μέχρι το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, υπάρχουν πολύ ισχυρές τάσεις από πολύ διαφορετικές σκοπιές αμφισβήτησης αυτής της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ή και ανοιχτά εξόδου από αυτήν. Βλέπουμε ότι ο Ντράγκη αγωνίζεται με την ποσοτική χαλάρωση κάπως παρά τις αντιστάσεις των Γερμανών. Γίνονται κάποιες ενέργειες. Εδώ πάντα έχουμε το ερώτημα, προλαβαίνει να αλλάξει για να γλιτώσει ή όχι? Παρόλο ότι η Γερμανία μπλοκάρει, εντούτοις στο παραπέντε κάθε φορά αποδέχεται τα βήματα που είναι αναγκαία για την διάσωσή του. Αποδέχεται αυτά που δεν δεχόταν πριν. Αλλά επειδή γίνεται κάθε φορά καθυστερημένα, αυτό κοστίζει όλο και περισσότερο. Και κοστίζει όλο και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο, μέχρι ότου να καταλάβουν ότι αν δώσουν μια ριζική λύση, θα κοστίζει πολύ λιγότερο. Λοιπόν, και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει τελικά. Η ριζική λύση είναι να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Δηλαδή να αναλαμβάνει τα χρέη, να εκδίδει ευρωομόλογα, να απελευθερωθούν οι οικονομίες από τα βάρη του χρέους για να μπορέσει να επανενεργοποιηθεί, να αφυπνιστεί και να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και η ελληνική μέσα σε αυτή. Δεν το λέω αυτό σαν όνειρο. Το λέω, και θα τελειώνω με αυτό, όχι για άλλο λόγο, επειδή το σημερινό μοντέλο είναι καταδικασμένο σε αδιέξοδο. Όχι επειδή το εύχομαι εγώ. Δεν πάει πουθενά. Πάει με το κεφάλι στον τοίχο. Είναι υποχρεωμένοι από τα πράγματα και όχι από ιδεολογία, ακόμα και οι εχθροί αυτής της λύσης, να την αποδεχθούν, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Δηλαδή, η αναγκαιότητα είναι ο αδύρυτος νόμος της ιστορίας που το επιβάλλει και στους φιλελεύθερους να δοθούν λύσεις. Οι φιλελεύθεροι δέχονται να δοθούν λύσεις, γιατί αλλιώς σβήνουν όλα.